Η Ήπειρο από την κοινή του πλευρά και των άλλων και των τρόπων να πιστεύουμε ότι ο καθένα που έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν στο Δήμο. Άρα συμφωνούμε ότι πρέπει να έρθει οπωσδήποτε η αφορία, γιατί εγώ πληροφορίε που έχω και ανθρώπου που μπορεί να καταγγείλουν, είναι ότι δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα καμία απόδειξη για του κτηνοτρόφου που πληρώνουν στα σφαγεία. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ τη στιγμή την οποία θα έρθουν, είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζονται και από τους ειδικές δημόσιες διοίκησης του οικονομικού και από τον εισαγγελέα και εντός των ημερών και εντός των ημερών σου πληροφορώ ότι θα δουν από την εφορία εις ΔΟΕ για τον έλεγχο των σφαγείων και άρα από τη στιγμή που θα δουν θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και εγώ εφτασώ μέσα στο Συμβούλιο θα πω ότι πράγματι ο κ. Συσταρής πολύ σωστά θα λέει ποιο έκανα λάθος. Για να τελειώνουμε και το υπόλοιπο το θέμα και να μιλήσουμε θα ήθελα να πω στον κ. Παπαϊωάννου τον οποίο θεωρώ ότι και δεν αμφισβήτησε ποτέ το είδος του, την ειλικρίνειά του και την φιλοργανικότητά του προς τον Δήμο. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα αναφέρω πάρα πολλές φορές προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω όμως ότι μέσα στις δραστηριότητες της δικής του ορισμένα πράγματα θα μπορούσαν να διορθωθούν. Πράγματα τα οποία φαίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και χαρακτηρίζονται ως μη σωστά. Τα μηχανήματα. Μηχανήματα του Δήμου είναι σκόρπια. Είναι σκόρπια στον πλάτανο, είναι σκόρπια στα συνεργεία, είναι σκόρπια εκεί, παντού. Πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε έναν χώρο ο οποίος θα περιφράζεται και αυτά τα μηχανήματα θα είναι μέσα με μια ράμπα, με ένα υπόσχημα, με μηχανήματα που θα χρεώνουν. Λοιπόν, μέχρι του Καρακώστα υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου Εμπειρού στις αποθήκες του Καρακώστα. Αυτά είναι αυτό εδώ πέρα για παλιουσίδα ή για τα ρακτικά ή για το τύπο τη χρήσιμα. Οι καταστραμμένοι κάδοι οι οποίοι υπήρχαν, ενώ θα μπορούσαμε να αναπληρώσουμε κάποιους από αυτούς να πάρουν κάποια καπάκια ή κάποιους κάδους για να τα κλείσουμε αυτά, έχουν φύγει και πήγαν στον Βόλο. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Ναι, νομίζω ότι είχαν δοθεί από την ειδική στην πλευρά. Ήρθε από το Δήμο, έγινε αντιθέσει αυτό, ότι ο Δήμο Βόλου ήρθε και πήρε κάποιους κάδους και καταστραμμένους δικούς μας. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Που στήξαν από ό,τι πληροφορούν γύρω στου 15-18 ή 20.000 ευρώ και μάλιστα πολλές εκδηλώσεις που αναβάθμισαν και το καλοκαίρι τους, την πλατεία και τους δημότες. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω και την φιλολογικότητα του κ. Παπαδογέννη, το κόστος που πέρασε από αυτό το τομέα. Και του κ. Ξηροχρήστου που σήμερα μέσα στην υποδομία, στην οποία επισκέφτηκα πριν από δύο χρόνια, γιατί ένα γενικό πρόσωπο εργάζεται μέσα, άκουσα πολύ θετικά σχόλια. Όπως και επίσης αναφέρθηκε προηγουμένως. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Έχουμε κάποιον οργανισμό πινακοθήκης. Όχι. Πώς είναι η βιβλιοθήκη, υπήρχε ένα νομικό πρόσωπο. Ε? Βιβλιοθήκη. Δεν έχουμε. Υπήρχε. Έχει κάνει η κατάρρευση του οργανισμού. Έχει προβλήσει καθιστώ η κατάρρευση. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε η βιβλιοθήκη ούτε η πινακοθήκη. Όχι. Για την επιχείρηση που είστε σαν άβρα. Είναι και την ιστορία και τα λοιπά. Όχι. Όχι. Μιλάμε εδώ. Ένα νομικό πρόσωπο του βιβλιοθήκης. Το ρε τεκμηρίωση. Αυτό έχει προβλήσει καθιστώς εγκατάλειψη. Ο κ. Σερίδη δεν είναι ένα. Τώρα τι να σου πούμε τώρα. Και είναι στον χρόνο που θα αρχίσει και εγώ να πω. Θα εκεί θα θα αναφερθώ σε έναν υπάλληλο του Δήμου, αναφερόμαστε κυρίως στον Περγάβαλη, ο οποίος ο κ. Περγάβαλης, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα κάνει την κυρία Περγάβαλη, ούτε λίγο ούτε πολύ, μήνυμα στον Δήμο και απειλεί και μένα σαν ερετών και τον κ. Καλέ και τον κ. Βούλτερο και αποβάλλει μήνυση, λέγεται σε κάποιο συμβούλιο, στον οποίο εγώ απουσίαζα, είπε ο Χρήστος Βούλτερος ότι μέσα στις υπηρεσίες του Δήμου και γιατί το άλλο. Θεωρώ αυτό είναι η πρόκληση. Όταν βγαίνει σήμερα ένας δημοτικός υπάλληλος να απειλεί ερετούς. Και μάλιστα όταν αυτή τη στιγμή κάνουμε και ζητάμε ότι από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τόσα χρόνια εργάζεται εδώ μέσα στην Δημαρχία ποια είναι η μισθοδοσία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε απάντηση. Στο πρώτο έγγραφο λέει ότι αυτή τη στιγμή πληρώνεται βάσει του νόμου, στο δεύτερο έγγραφο μας δίνεται ότι ο κύριος αυτός παίρνει τα δύο τελευταία χρόνια το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως. Περίπου. Με το ποσό των 5.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα
να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα έξοδα που υπάρχουν. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από την επιχείρηση του πολιτισμού, για όσους από εσάς δεν το ξέρετε, και πιστεύω ότι υπήρχε σε άλλους 3-4 οργανισμούς, τα χρήματα τα οποία εισπράχτηκαν ως γραμματεία και υποστηρίξη από τον πολιτιστικό οργανισμό, όπως τον κύριο Ταυλαρίδη και τον κύριο Μπεργάμαρη, είναι το ποσό των 24 ευρώ. Κάντε μια αναρτήση, παρακαλώ, για να τελειώσουμε. Απολογισμό με πραγμένων και μόνο απολογισμό. Δεν είναι απολογισμό. Δεν είναι απολογισμό. Δεν είναι απολογισμό. Δεν το βάλατε θέμα εσεί προηγουμένω. Το 12. Το 12. Για το 12 μιλάμε. Για το 12 μιλάμε. Και σήμερα συνεχίζει πάλι η ίδια κατάσταση. Αυτό είναι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν απειλέ αυτή τη στιγμή μέσα. Αν δεν είχατε σημαίνει ο θυμό, κύριε. Γιατί πριν την περασμένη εβδομάδα μου δώσε απάντηση από τον κύριο Σταμπίνα. Και δεν μου έδωσε πόσο είναι τα χρήματα τα οποία εισέβαλε ο κύριο Περγάμενη ω γραμματική υποστήριξη από όλου του οργανισμού. Με έδωσε μεγάλη στο δοσίο του που ανέρχεται γύρω στα 5.000 ευρώ ετησίω. Και πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπουμε τον πρόεδρο του Πλατάνου απέναντι, ο οποίο τιμωρείται με το ποσό με 40 μέρε στην διαθεσιμότητα, γιατί ξέχασε ή δεν έκανε συμβούλιο για να μην. Εδώ έχουμε περιστατικά που δεν έγινε απολογισμός για 3 χρόνια, για 4 χρόνια. Δεν προχωράμε στην κατάσταση για καθαρίσεις, γιατί δεν δίνουν συγκύρωση να καθαριστεί και δεν τιμωρείται κανένας. Και συνεχίζουν λοιπόν, εγώ δεν το καταλαβαίνω ότι ένας δήμαρχος θα πρέπει να μείνουμε στα στενά πλαίσια αυτού εδώ πέρα μέσα. Ότι οι αρμοδιότητες του δημάρχου ως αιρετός ή του δικαίου αντιμετωπικού συμβούλου δεν μπορούν να καταγγείλουν κι άλλες καταστάσεις που υπάρχουν εις βάρος των πολιτών που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας έτσι απλά και εύκολα. Και αναφέρομαι στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Αλμύρου, τον κύριο Καρατσόκη, ο οποίος εξαπατώντας πάρα πολλές φορές τον ΕΟΠΗ, έφτασε στο σημείο να βρίσκεται εργαζόμενος του ΕΟΠΗ επί 3,5 χρόνια χωρίς να εργάζεται. Χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή μηχάνημα ακτινολογικό. Ναι, δεν το